κοινωνίες. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει για τις οδικές και αεροπορικές μετακινήσεις, οι όροι για τις οποίες θα ανακοινωθούν αύριο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Περισσότεροι από 1.724.000 συνάνθρωποι μας, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταγραφεί 304.794 θάνατοι. Περισσότεροι από τους μισούς καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ρωσία πλέον αναφέρει τις περισσότερες περιπτώσεις της νόσου στην Ευρώπη. Σήμερα ανακοινώνουμε 40 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. Τα 35 εξ αυτών σχετίζονται με γνωστή συρροή κρούσματων. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.810, εκ των οποίων το 55% αφορά άνδρες. 612, το 21,8%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό. Και 1.452, το 52% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 23 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 72 έτη. 10 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 96% έχει υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 4 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 160 θανάτους συνολικά στη χώρα. 43 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 94% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 120.015 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τη διασπορά του νέου ιού, οι επιδημίες σε συγκεκριμένους χώρους, βλέπετε όπου υπάρχει υψηλός συγχρονισμός, χωρίς να τηρούνται κανόνες, ανεξάρτητα αν γίνεται για σωστή αιτία, σε εισαγωγικά σωστή, ο ιός κερδίζει έδαφος και εμείς χάνουμε έδαφος από τις σε εισαγωγικά πάλι δικαιολογημένες συμπεριφορές μας. Ο λόγος που δεν έχουμε ακόμα εξάπλωση δεν είναι πως ο ιός έχασε τη δύναμή του. Είναι πως με τη συμπεριφορά μας, με την τήρηση των μέτρων, κρατήσαμε την κυκλοφορία του σε χαμηλά επίπεδα. Και σιγά σιγά, εάν μείνουμε έτσι, σβήνει. Αλλά όμως δεν έχει εξαφανιστεί. Εστίες με ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι οικισμοί Ρωμά στη Λάρισα και αλλού, οι χώροι φιλοξενίας προσφύγων, οι φυλακές, οι οίκοι ευγυρίας, απαιτούν ειδικές στρατηγικές και συνεχή επαγρύπνηση, επιτήρηση, παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση σε επίγουσες καταστάσεις. Δυστυχώς, ο ιός έφτασε και στις μεγαλύτερες δομές μεταναστών στον κόσμο, όπως αυτές που φιλοξενούν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα σε πολύ κακές συνθήκες συγχρονισμού, η προσφυγική καταβλισμή των Ροχίνγκια στο Κόπς Μπαζάρ, στο Μπαγκλαντές. Η Σιγκαπούρη, μια περιοχή με υψηλότατο κατά κεφαλήν εισόδημα, στην κυριολεξία όμως χτισμένη από μετανάστες, είχε περίπου 1.000 περιπτώσεις της νόσου στις αρχές Απριλίου. Τώρα καταγράφει περίπου 27.000 περιπτώσεις της νόσου, με την επιδημία να επικεντρώνεται σε μετανάστες εργάτες που προέρχονται από χώρες όπως η Ινδία και το Μπαγκλαντές και οι οποίοι μολύνθηκαν στους χώρους κατοικίας τους, 43 μεγάλα οικιακά συγκροτήματα, στα οποία ζουν περίπου 200.000 εργάτες, περίπου 10 με 20 ένα δωμάτιο, σε συνθήκες που φυσικά είναι αδύνατο να εφαρμοστούν κανόνες φυσικής απόστασης. Τέτοιου είδους επιδημίες είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να ελεγχθούν. Στη Σιγκαπούρη, τα συγκροτήματα που κατοικούν οι μετανάστες παραμένουν σε καραντίνα από τις 14 Απριλίου και θα συνεχίσουν ως τη 1 Ιουνίου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η στρατηγική του ελέγχου, τη συχνηλάτηση και απομόνωση επαφών παραμένει ο πιο σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών. Είναι όλα δύσκολα σε τέτοιες επιδημίες. Πρέπει γρήγορα να παρεμβαίνει κανείς να βοηθά τον κόσμο. Ξέρετε πόσο καιρό θα πάρει να μειώσουμε μια επιδημία που αφορά 1.000 άτομα σε μια περιοχή και να τη φτάσουμε σε μονοψήφιους αριθμούς, να κατεβάσουμε τον περίφημο αναπαραγωγικό ρυθμό, το ρο 0, σε 0,5 ώστε να σβήσει? Θα πάρει περίπου 30 με 35 μέρες, παίρνοντας όλα τα μέτρα. Εξακολουθεί λοιπόν να παραμένει δρόμος αντοχής. Θα αντέξουμε. Μακάρι να υπάρξει κάποια τεράστια αλλαγή στον ιό που θα ανατρέψει ισορροπίες. Δεν φαίνεται πιθανό αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε να ανοιχνεύουμε μεμονωμένες περιπτώσεις της νόσου και επιδημίες και να τις καταπολεμούμε στις τοπικές τους εστίες. Τι με ανησυχεί?
Με ανησυχεί να μην γίνει πρακτικά αδύνατο αυτό όταν έχουμε πολλαπλές ταυτόχρονα επιδημίες σε πολλά διαφορετικά μέρη, οι οποίες θα ξαναδοκιμάσουν την επάρκεια του συστήματος, θα μας δοκιμάσουν σχετικά με τη στρατηγική άρση των μέτρων, θα μας δοκιμάσουν σχετικά με την όλη προσπάθεια επιστροφής στη μερική κανονικότητα. Σχετικά με τη χρήση τεστ αντισωμάτων, ακόμα και των πιο καλών, έχουμε τοποθετηθεί σαν Επιτροπή στο παρελθόν πολλές φορές και έχουμε και οδηγίες από διεθνείς οργανισμούς και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάγνωση, ούτε φυσικά να συγκρίνεται με το μοριακό τεστ. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχει κάτι αλλάξει. Δεν συστήνεται η χρήση αντισωμάτων για διάγνωση. Στην οξεία φάση της νόσου δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ας πω ένα παράδειγμα. Είμαι ένας πολίτης σε μια επιδημία στην περιοχή μου. Σήμερα μου ανακοινώνει το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πως είμαι θετικός με το μοριακό τεστ. Εγώ δεν το πιστεύω. Έχω μια άρνηση. Και πάω να κάνω τεστ αντισωμάτων επειδή άκουσα πως υπάρχει αυτό το γρήγορο τεστ που σε λίγα λεφτά σου λέει αν έχεις περάσει τον ιό. Πάω. Κάνω το τεστ και μου λένε πως είμαι αρνητικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω τον ιό. Το τεστ μπορεί να κάνει 20 μέρες των αντισωμάτων για να γίνει θετικό. Υπάρχει πιθανότητα αυτή τη στιγμή να είμαι αρνητικός με ένα τεστ αντισωμάτων, η οποία εξαρτάται από την ημέρα της ίωσης στην οποία βρίσκομαι, εξαρτάται από την ποιότητα του τεστ. Θα είδατε ακόμα και ταχαία μοριακά τεστ που προσπαθεί η επιστήμη να προωθήσει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, τι ανακοινώθηκε για κάποια από αυτά χθες. Χρειάζεται να έχεις αξιόπιστο τεστ. Αυτή τη στιγμή το αξιόπιστο τεστ στην Ελλάδα είναι το μοριακό τεστ. Ενώ το άλλο, το ταχύ, θα με καθοδηγήσει λάθος. Θα μου δώσει μια ψεύτικη ασφάλεια. Δεν έχω κάτι, βγαίνω έξω και φυσικά μεταδίδω τον ιό μου και σε άλλους. Ο μοριακός έλεγχος με αυστηρά κριτήρια, σε συνεννόηση με τον γιατρό, είναι απαραίτητος για τη διάγνωση. Υψηλής αξιοπιστίας και το τονίζω, όχι γρήγορα τεστ αντισωμάτων, χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας για επιδημιολογικούς και μόνο σκοπούς. Ανέφερα μερικούς από αυτούς χθες. Σχετικά με ανακοινώσεις για προτεραιότητα κάποιων χωρών για χρήση εμβολίων για το νέο κορονοϊό, θεωρώ πως δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας για επίταση των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι αντίθετα μια ευκαιρία για ισοπαίδωσή τους. Σε όλα τα έθνη, σε όλα τα επίπεδα, σε αυτή τη γη. Όλα τα έθνη πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε οποιαδήποτε καινοτόμο εξέλιξη αφορά το νέο ιό. Σε οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις νέες θεραπείες ή τα εμβόλια. Τα εμβόλια, εάν και εφόσον βρεθούν και είναι αποτελεσματικά, θα αποτελέσουν κοινό αγαθό για όλους τους λαούς της γης. Αγαθό το οποίο θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όπως με πληροφόρησε καθηγητής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Καρτάλης, οι υψηλές θερμοκρασίες που εκτιμάται ότι θα καταγραφούν στη χώρα το επόμενο διήμερο που ακολουθεί είναι σπάνιο φαινόμενο για το μήνα Μάιο. Τα τελευταία 62 έτη, μόνο σε 7 ημέρες είχαν καταγραφεί θερμοκρασίες πάνω από 33 βαθμούς. Το απαγορευτικό, το lockdown, μπορεί να οδήγησε σε προσωρινή μείωση της ρύπανσης, αλλά είναι σαφές πως δεν ευθύνεται για τη ζέστη του διημέρου. Η μειώση των συγκεντρώσεων των αερίων ρήπων και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, είναι προσωρινές. Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογούν οδήποτε φυσικασμό. Ούτε βέβαια συνεπάγονται την επίλυση με κάποιο μαγικό τρόπο του προβλήματος της ρύπανσης του αέρα και φυσικά της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας πως οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν σε βάθος χρόνου, συχνά αρκετές δεκαετίες, τη μεταβολή του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή είναι φαινόμενο μακροχρόνιο. Αποτελεί κύριο αίτιο της σταδιακής ανόδου των θερμοκρασιών που παρατηρούνται στον πλανήτη μας, καθώς και της εν γέννη εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει πως μπορούμε να κολλήσουμε τον ιό ανεξάρτητα από τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Επίσης, ξεκάθαρα αναφέρει πως άμεση έκθεση στον ήλιο ή θερμοκρασίες ανώτερες από τους 25 βαθμούς δεν έχει προληπτική δράση απέναντι στον κορονοϊό. Ας προσέξουμε λοιπόν να έχουμε υγιεινές στρατηγικές αυτές τις μέρες.
Επίσης, να προσέξουμε και άλλα μέτρα που αφορούν την υγεία μας και έχουν να κάνουν σχέση με τη θερμοπληξία, με την καλή μας ενυδάτωση, με την ακόμα περισσότερη προσοχή των ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα τη φαρμακευτική τους αγωγή σε συνεννόηση με τον γιατρό τους. Μέτρα τα οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου μας. Μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα. Θα τελειώσω λέγοντας και προτρέποντας να παραμείνουμε ψύχρεμοι, σοβαροί, να δείξουμε συνέπεια, να βοηθήσουμε όλοι μαζί να ορθοποδήσουμε, να δώσουμε το καλύτερο παράδειγμα στα παιδιά μας, σε συνθήκες δύσκολες, σε καθεστώς αβεβαιότητας. Η αλλαγή της συμπεριφοράς που μας επιβάλλει ο νέος ιός δεν είναι καταναγκαστικό μέτρο. Είναι μέτρο προστασίας της υγείας μας και της υγείας των διπλανών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα από την πολιτική προστασία. Το επόμενο στάδιο της προσπάθειάς μας που ξεκινά τη Δευτέρα περιλαμβάνει, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, την ελεύθερη μετακίνηση στην Ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στην Κρήτη και στην Εύβοια. Για την προστασία της δημόσιας υγείας έχουν θεσπιστεί ήδη κανόνες που θα διέπουν για το επόμενο διάστημα και τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, σειρά μέτρων για τις μετακινήσεις με πλοία, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη 15η Ιουνίου, συμφωνήθηκαν στη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν υπό την Προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, σε συνεννόηση πάντα με την Υγειονομική Επιτροπή. Οι οδηγίες αυτές προβλέπουν τα εξής. Πρώτον, στα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές καθώς και τον υπολοινική σημαία διεθνών πλοών, η οδηγία θα έχουν εφαρμογή από τις 18 Πέμπτου μέχρι τις 15 Έκτου, από τη Δευτέρα δηλαδή, έως και τα μέσα Ιουνίου. Μέχρι τότε θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση που αφορούν στον καθορισμό του μεγίστου αριθμού των μετακινούμενων επιβατών στο 50% του συνολικού αριθμού επιβατών που ορίζεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας του πλοίου ή στο 55% αν διατίθεται καμπίνες. Στη θερμομέτρηση και τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατάστασης υγείας πριν την επιβίβαση στο πλοίο και τη διατήρησή του με μέρημνα της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο και σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Τη διατήρηση απόστασης 1,5 μέτρου κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο. Τη χρήση κάθε καμπίνας από ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια, συγγενείς δηλαδή πρώτου βαθμού, οπότε μπορούν να είναι έως 4 άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες με τον συνοδό τους. Τη χρήση μάσκας συνιστάται η υφασμάτινη από επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Την ειδική διάταξη των επιβατών σε αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατηλημένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω. Τη θερμομέτρηση και την υποβολή ειδικής δήλωσης υγείας πριν την αναχώρηση για τους επιβάτες πλοίων διεθνών πλοών στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας. Την ενημέρωση των επιβατών για τα μέτρα με έντυπο φυλάδιο του ΕΟΔΗ, καθώς και με ενημερωτικά σποτ και ηχητικά μηνύματα. Την ειδική εκπαίδευση των πληρωμάτων, την εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας και την ύπαρξη σταθμών αντισηπτικών σε διάφορα σημεία του πλοίου, την καθαριότητα και την απολύμανση των πλοίων, τον αερισμό και τον κλεισματισμό των πλοίων, την διαχείριση ύποπτου περιστατικού, απομόνωση σε ειδικό χώρο αποβίβαση στο επόμενο λιμάνι, το οποίο διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για τη διαχείρισή του και χνηλάτιση των επαφών του. Και τέλος, τους κανόνες λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης επιβατών, δηλαδή στα μπαρ, στα εστιατόρια και στις τραπεζαρίες. Επίσης, σε σχέση με τις αεροπορικές πτήσεις, νέες NOTAMs που περιλαμβάνουν την παράταση της απαγόρευσης πτήσεων για συγκεκριμένους προορισμούς στο εξωτερικό εκδόθησαν σήμερα. Επεκτείνεται η αναστολή πτήσεων εξωτερικού από και προς την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Την ίδια στιγμή παραμένει σε ισχύ και η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα, με στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία, ανακοινώνουμε τις ακόλουθες αεροπορικές οδηγίες, συνολικά 5 νέες NOTAMs. Πρώτον, επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου του 2020 τα μεσάνυχτα η αναστολή όλων των πτήσεων μεταφοράς επιβατών από και προς την Ελλάδα με την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Δεύτερον, παρατείνεται ως τις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τρίτον, η απαγόρευση όλων των πτήσεων προς την ελληνική επικράτεια όσον αφορά την Τουρκία επεκτείνεται ως τις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα.
Τέταρτον, επιτρέπονται μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος οι αφίξεις αναχωρήσεις των διεθνών πτήσεων και η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία ισχύει στις 31 Μαΐου του 2020 τα μεσάνυχτα. Και τέλος, παραμένει σε ισχύ ως τις 31 Μαΐου του 2020 και τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών. Επισημαίνουμε για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες γίνονται κανονικά έως τώρα αλλά σε περιορισμένο αριθμό, ότι αναμένεται σταδιακή επαναφορά συχνοτήτων και συνδέσεων από τη Δευτέρα 18 Μαΐου λόγω της άρσης απαγόρευσης μετακινήσεως στην επικράτεια όλης της χώρας. Από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, κάργο, υγειονομικού ενδιαφέροντος sanitary, η ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος humanitarian, οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με πλήρωμά του, τα ferry flights, οι κρατικές πτήσεις, οι πτήσεις που αναφέρονται ότι βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, οι στρατιωτικές πτήσεις, οι πτήσεις της Frontex, οι πτήσεις ανεφοδιασμού, οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι πτήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών και οι πτήσεις του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, για την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: μέλη οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών, πολίτες χωρών συνθήκης Σέγγεν, υγειονομικό προσωπικό, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν μακράς διάρκειας άδεια βίζα σε ευρωπαϊκή χώρα και χώρα συνθήκης Σέγγεν, κυβερνητικά, διπλωματικά, στρατιωτικά, ανθρωπιστικό προσωπικό, πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους πολίτες έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από τα ελληνικά προξενία. Σε σχέση με τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές, είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Περιμένουμε την Επιτροπή να οριστικοποιήσει μια σειρά από πρωτόκολλα και διαδικασίες και θα είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα αύριο ίσως από το αρμόδιο Υπουργείο να γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Σε σχέση με τα επιχειρησιακά ζητήματα θα ήθελα να αναφερθώ σε όσα συμβαίνουν στη συνοικία της Νέας Μήνης στη Λάρισα. Όπως γνωρίζετε, 35 από 637 συνολικά δείγματα βγήκαν θετικά, γεγονός που οδήγησε στο να τεθεί περιοχή σε ενισχυμένη επιτήρηση, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού και να προστατευτεί η υγεία της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, χθες, μετά τα μεσάνυχτα, μετά από σχετική επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου και τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Καλογιάννη, αποφασίσαμε την άμεση μεταφορά και απομόνωση των θετικών κρουσμάτων στο κέντρο αποκατάστασης αρρωγή και στη συνέχεια την εκτεταμένη ιχνηλάτηση των στενών επαφών των κρουσμάτων. Η απόφαση να τεθεί η περιοχή σε ενισχυμένη επιτήρηση λήφθηκε κατόπιν επικοινωνίας και με τον καθηγητή τον κύριο Τσιόδρα και προχωρήσαμε και στη λήψη επιπλέον μέτρων που αφορούσε στην απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί για 14 ημέρες, στην απαγόρευση συνάδευση άνω των 10 τόμων μέτρων το οποίο η εφαρμογή θα επιτηρείται, η υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους και με ιδιαίτερη έμφαση στους πλανώδεις μικροπολιτές ή εργαζόμενους ελαϊκής που θα μπορούσαν να βγαίνουν από την περιοχή της Νέας Μήνης για εργασία εφόσον έχουν 2 διαδοχικά αρνητικά τεστ, τα οποία θα επαναλαμβάνονταν κάθε 5 ημέρες. Επίσης, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να διανεμηθούν μάσκες φασμάτινες 1.500 τεμάχια σε όλους και αντισηπτικά σε κάθε οικογένεια. Ταυτόχρονα, σήμερα ξεκίνησαν οι κινητές ομάδες υγείας από τον ΕΟΔΗ, προγραμματισμένα να πραγματοποιήσουν επιπλέον δειγματοληψίες στους μικροπολιτές και στους υπολείπους που απουσίαζαν από την οικία τους στις χθεσινές και στις προχθεσινές δειγματοληψίες, καθώς και τις ιχνηλατήσεις των θετικών κρουσμάτων. Σήμερα υπήρξαν, όπως γνωρίζετε, αντιδράσεις στην εφαρμογή των ανώτερων μέτρων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα μέτρα αποσκοπούν πριν από οτιδήποτε άλλο στην προστασία της τοπικής κοινωνίας, των κατοίκων της περιοχής, των οικογενειών τους και των οικείων τους. Γιατί σταθερός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, δηλαδή η προστασία όλων. Και με αυτό το γνώμονα προχωρήσαμε και στην περίπτωση της Νέας Μύρνης. Το να μην εξαπλωθεί ο ιός είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και για να το καταφέρουμε αυτό απαιτείται η συνεργασία της. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα πράξουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα βήματα επιβάλλεται να τα κάνουμε με μεγάλη προσοχή. Μας το αποδεικνύουν καθημερινά οι εξελίξεις. Προχωράμε χωρίς να ξεχνάμε τις οδηγίες των ειδικών, χωρίς να μελούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και τους κανόνες υγιεινής. Για να κάνουμε τα επόμενα βήματα με ασφάλεια αλλά και με σιγουριά. Παραμένουμε προσεκτικοί, παραμένουμε υπεύθυνοι, παραμένουμε ασφαλείς, βγαίνουμε νικητές. Το επόμενο διήμερο είναι ένα μεγάλο στοίχημα που ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να κάνει και πρέπει να το κάνει σωστά, εφαρμόζοντας τις οδηγίες και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις.
η κυρία Γορογιάννη από την ΕΡΤ. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, μία από τις διαδεδομένες μορφές τουρισμού στη χώρα μας είναι ο ιαματικός τουρισμός, τον οποίο προτιμούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, που ανήκουν παράλληλα και σε ευπαθείς ομάδες για σοβαρή νόση από κορονοϊό. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητά τους, αρθρητικά, μυοσκελετικά και άλλα, θα μπορούσαν οι δομές ιαματικής θεραπείας να ανοίξουν νωρίτερα από άλλες τουριστικές δομές με λήψη κατάλληλων μέτρων? Επειδή οι ηλικιωμένοι που κάνουν ιαματικά λουτρά τείνουν να κάνουν πηγαδάκια μεταξύ τους, να έρχονται σε αρκετά στενή επαφή, θα συστήνατε τη χρήση μάσκας ή θα έκαναν τα λουτρά τους με τους όρους απόστασης που ισχύουν και στις οργανωμένες παραλίες? Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Να πω ότι έχει συζητηθεί από την Επιτροπή πρόσφατα και έχουν εκδοθεί μια σειρά από οδηγίες της Επιτροπής, οι οποίες επικεντρώνονται στα μέτρα της απόστασης, στην εκπαίδευση του προσωπικού, σε μια χαμηλή πληρότητα της τάξης του 33-35%, ένα τρίτο περίπου των χώρων αυτών, με τα μέτρα υγιεινής, με την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, με την αποφυγή συγχρονισμού στα αποδυτήρια, στις τουαλέτες. Άρα ναι, η απάντηση είναι ότι με κανόνες θα μπορεί σταδιακά να γίνει αυτό και να ανοίξει αυτή η ευεργετική μορφή των ιαματικών λουτρών σε ανθρώπους οι οποίοι το χρειάζονται και για άλλα προβλήματα υγείας, αλλά μόνο με κανόνες, έτσι. Καλύφθηκα. Ο κύριος Σακάς από την ιστοσελίδα news247.gr. Κύριε Χαρδαλιά, χθες παρατηρήθηκαν φαινόμενα έντονου συνωστισμού στην πλατεία Ομονίας. Για ποιο λόγο δεν υπήρξε παρέμβαση των αρμοδίων αρχών, όπως έχει συμβεί σε παρόμοια περιστατικά? Το τονίζω συνέχεια ότι οι λόγοι δημόσιας υγείας είναι οι ίδιοι για όλους. Και οι οδηγίες μας αλλά και η κριτική μας αφορούν όλες τις πλατείες. Ο ιός είναι ξεκάθαρο, δεν κάνει καμία διάκριση και ο ιός κερδίζει δυστυχώς έδαφος από τέτοιου είδους συγκεντρώσεις όπως έγινε και αυτή χτες στην Ομόνια. Ήταν προφανώς λάθος και σας παραπέμπω και στην σχετική δήλωση του Δημάρχου, ο οποίος με παρησία το παραδέχτηκε δημόσια πριν λίγες ώρες. Ο κύριος Αντωνογιαννάκης από την εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο. Κύριε Κοντοζαμάνη, ο Υπουργός Υγείας στην ομιλία του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής δήλωσε ότι θα διαθέσει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις δωρεές των ιδιωτών. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι ενστάσεις και οι καταγγελίες για διαφανείς και μη σύνομες διαδικασίες ως προς τον τρόπο επιλογής του προσωπικού στις ΚΟΜΗ ή τις προμήθειες, σκοπεύετε να κάνετε το ίδιο και για τις κρατικές δαπάνες? Γιατί δεν αποδέχεστε το αίτημα της αντιπολίτευσης για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος των προμηθειών, των προσλήψεων και των έκτακτων δαπανών στο ΕΣΥ? Πράγματι, σε ό,τι αφορά τις δωρεές οι οποίες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, έχουμε πει ότι θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση των δωρεών αυτών μόλις ολοκληρωθούν οι δωρεές στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, προκειμένου καταρχήν να γνωρίζουν οι δωρητές ότι τα χρήματά τους έπιασαν τόπο, να γνωρίζουν πού πήγε ο εξοπλισμός ή τα χρήματα, σε ποια δομή, σε ποιο υλικό διατέθηκε πού, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες, αυτές χρηματοδοτούνται και γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες τόσο για τη χρηματοδότηση των δαπανών αυτών, όσο για την ανάληψη της δαπάνης και για την εκτέλεση της οποιασδήποτε δαπάνης. Επομένως, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας γίνονται αυτές οι δαπάνες, οι προμήθειες και οι όποιες διαδικασίες στο δημόσιο τομέα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο να παρουσιάσουμε οποιαδήποτε στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας που αφορούν προμήθειες, δαπάνες, προσλήψεις, και αυτό θα τα παρουσιάσουμε τα στοιχεία στη Βουλή. Και αυτό γίνεται και για έναν επιπλέον λόγο. Κάνουμε αναλυτική καταγραφή σε ό,τι αφορά τις δαπάνες οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο του κορονοϊού και οποιοσδήποτε άλλες διαδικασίες ακολουθούμε, προκειμένου να ξέρουμε με ακρίβεια το ύψος των δαπανών αυτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και επιπλέον χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Δεν νομίζω ότι όλα γίνονται όπως προβλέπετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος διακομματικής επιτροπής. Τονίζω ότι τόσο η υφιστάμενη νομοθεσία
προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, τις οποίες ακολουθούμε. Υπάρχει βεβαίως και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η κυρία Γεωργαντά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κύριε καθηγητά, το ECDC εξέδωσε σήμερα έκθεση κινδύνου για το ύποπτο φλεγμονώδες σύνδρομο στα παιδιά, αναφέροντας ότι στις χώρες της Ευρώπης έχουν καταγραφεί 230 τέτοια περιστατικά και 2 θάνατοι. Ανησυχείτε για αυτό το φαινόμενο? Σε ποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να εκδηλωθεί? Υπάρχει κάτι που οι γονείς μικρών παιδιών χρειάζεται να έχουν στο νου τους να προσέξουν? Ναι, το είδα. Έχω μιλήσει μάλιστα και με τους επιστήμονες που συνέγραψαν αυτή την εκτίμηση κινδύνου, οι οποίοι εξακολουθούν βέβαια στα κύρια συμπεράσματα της μελέτης αυτής, η οποία είναι πολύ ενδελεχής, να λένε τα πράγματα που έχουμε πει ήδη για αυτό το σύνδρομο. Πρώτον, ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος από την νόσο, την ίδια την νόσο COVID στα παιδιά, ξεκινούν με αυτή την παραδοχή. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι χαμηλός ο κίνδυνος από αυτό το σύνδρομο στα παιδιά, το οποίο εξακολουθούν να το θεωρούν εξαιρετικά σπάνιο. Μάλιστα, κάνουν και μια ενδελεχή καταγραφή όλων των περιπτώσεων. Είναι περίπου, καταγράφουν και τα περιστατικά των ΗΠΑ, τα οποία είναι 85. Μερικοί λένε ότι τώρα θα ξεπεράσουν και τα 100. Βέβαια, η επιδημία έχει τεράστια διασπορά στις ΗΠΑ. Και συζητούν αναλυτικά και σε ποια παιδιά έχει τεκμηριωθεί και σε ποια όχι η παρουσία του ιού. Και μάλιστα το περίεργο σε αυτή την νόσο, σε αυτό το σύνδρομο, είναι ότι κάποια παιδιά εμφανίζουν αυτό το σύνδρομο έχοντας μόνο θετικά αντισώματα για τον ιό, όχι ενεργό νόσο. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεδιαλύνει κανείς περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Είναι κάτι που οφείλεται στη νόσο, είναι κάτι που οφείλεται σε αντισώματα και στην ανοσία εναντί της νόσου. Πάντως αυτό που καταλήγουν είναι ότι είναι σπάνιο, πρώτον. Δεύτερον, ότι υπάρχει μια επαγρύπνηση αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και στην Αμερική, ιδιαίτερα σε χώρες που τρέχει η επιδημία με μεγάλα νούμερα, να αναγνωριστεί γρήγορα ένα τέτοιο περιστατικό και να δοθεί έγκυρα η θεραπεία, γιατί υπάρχει θεραπεία, και να αποφευθεί οποιαδήποτε επιπλοκή. Επειδή μοιάζει με μια νόσο, είναι πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, μοιάζει με μια νόσο η οποία την ξέρουν παιδιά πολύ καλά, την νόσο Καβασάκη, τη συγκρίνουν με αυτή την νόσο και λένε ότι αυτό είναι κάτι πιο βαρύ, κάτι πιο επικίνδυνο για την υγεία του παιδιού, και γι' αυτό συνιστούν να υπάρχει επαγρύπνηση. Παρ' όλα αυτά δεν καταλήγουν στο αν υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού. Λένε ότι μάλλον οφείλεται στην κυκλοφορία του ιού. Σίγουρα είναι πολλές φορές περισσότερο. Μια μελέτη από την Ιταλία παράλληλα δημοσιεύτηκε ή χθες ή προχθές από τον Μπέργαμο με 10 παιδάκια και λέει ότι είναι πολύ περισσότερη συχνότητα σε σχέση με τη συχνότητα που έβλεπαν αντίστοιχων συνδρόμων στο παρελθόν. Σίγουρα μια επαγρύπνηση, σίγουρα δεν αλλάζει αυτά που ξέρουμε για τα παιδιά. Η επαγρύπνηση επαφίεται αυτή τη στιγμή στους ειδικούς. Στην πατρίδα μας δεν έχουμε δει ένα σύνδρομο που να οφείλεται στον ιό και να εξελίσσεται έτσι ένα παιδάκι. Πολύ λίγοι θάνατοι σε παιδιά που σχετίζονται με αυτό το σύνδρομο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι κάτι αναμενόμενο να δούμε τέτοιες σπάνιες επιπλοκές της νόσου, ακόμα και σε πληθυσμό που δεν κινδυνεύει πολύ, όταν έχεις εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα σε χώρα, και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή και επαγρύπνηση. Δεν μας ανησυχεί ως προς τα γενικά μας συμπεράσματα για τα παιδιά, αλλά παραμένουμε σε επαγρύπνηση. Δεν είναι σαφής η σχέση του με τον ιό, αλλά μάλλον υπάρχει, είναι πιθανή, και οι ειδικοί, οι παιδίατροι έχουν επαγρύπνηση ώστε να δίνουν έγκαιρα θεραπεία και φυσικά να ελέγχουν για την παρουσία του ιού, είτε με μοριακό έλεγχο, είτε για ανοσία εναντί του ιού με ειδικά και αξιόπιστα τεστ αντισωμάτων, αν υπάρχει τέτοια υποψία. Περιμένουμε περισσότερη πληροφορία. Είναι λίγα τα δεδομένα, νομίζω, για να τοποθετηθούμε με σαφήνεια, αλλά η εκτίμηση κινδύνου του ECDC είναι σαφής. Χαμηλός ο κίνδυνος νόσου στα παιδιά από τη νέα νόσο, χαμηλός ο κίνδυνος εμφάνισης αυτού του συνδρόμου στα παιδιά από τη νέα νόσο. Ο κύριος Νεγκής από την ιστοσελίδα Virus. Κύριε Κοντοζαμάνη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών με Ρευματικά Νοσήματα κατήγγειλε σήμερα ότι ταλαιπωρούνται καθημερινά οι ασθενείς μέλη της. Όπως αναφέρει, οι ασθενείς με ρευματικά νοσήματα, οι οποίοι απευθύνονται σε ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ για να λάβουν τη θεραπεία τους, υποχρεώνονται να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό και να πληρώσουν από την τσέπη τους 120 ευρώ. Θυμίζω ότι την ίδια επιβάρυνση υφίστανται όσοι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ νοσηλεύονται σε συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένο χειρουργείο. Τι θα κάνετε ώστε οι πολίτες να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης? Γιατί ο ΕΟΠΗ δεν προχωρεί σε διαπραγμάτευση με τις κλινικές για να καλύψει το κόστος? Ναι.
Υπάρχουν σχετικές οδηγίες τόσο από την Επιτροπή των Οδηγών, των Ειδικών, όσο και από το Υπουργείο Υγείας που έχει εκδώσει εγκυκλίους τόσο προς τα δημόσια νοσοκομεία όσο και προς τα ιδιωτικά, σε ό,τι αφορά το τεστ κυρίως κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο και πότε πρέπει να γίνεται. Οι οδηγίες αυτές είναι σαφείς. Εφόσον είναι προγραμματισμένο τακτικό χειρουργείο το οποίο χρήζει ολικής αναισθησίας, τότε θα πρέπει να γίνεται η διενέργεια του τεστ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις όπου πρέπει να προηγείται το τεστ πριν κάποιος κάνει κάποια ιατρική πράξη είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας. Έχουμε πει ότι εφόσον τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και κάποιος χρειάζεται να κάνει το τεστ, μπορεί το τεστ να γίνει σε δημόσια δομή χωρίς κόστος για τον ασθενή και χωρίς επιπλέον κόστος για τον ασθενή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση με τον ΕΟΠΗ, αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, διότι οι οδηγίες αλλάζουν ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η νόσος. Όπως είπα αυτή τη στιγμή, μόνο εφόσον έχουμε τακτικό χειρουργείο που έχουμε ολική αναισθησία. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνει προς όφελος του, με όφελος για το ασφαλιστικό ταμείο, χωρίς επιβάρηση βεβαίως για τον ασθενή, και τη στιγμή αυτή που σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα υγείας το τεστ, δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στη διαπραγμάτευση. Η κυρία Κουρλιμπίνη από την εφημερίδα Κεφάλαιο και το capital.gr. Κύριε Τσιόδρα, η Σλοβενία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κήρυξε επίσημα το τέλος της επιδημίας στην επικράτειά της μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας πως όλοι οι δείκτες δείχνουν επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού στον πληθυσμό. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μόλις 35 άτομα είχαν μολυνθεί σύμφωνα με την Υγειονομική Αρχή, ενώ ο αριθμός αναπαραγωγής για τον ιό ρο 0 ήταν κάτω από 1, όπως και στην Ελλάδα. Πώς κρίνεται αυτή την απόφαση? Σημειώνεται πως η Σλοβενία θα διατηρήσει προληπτικά μέτρα, όπως τα τεστ ευρείας κλίμακας, ανίχνευση επαφών, χρήση μάσκας προσώπου σε δημόσιους χώρους. Πιστεύετε πως και η Ελλάδα λόγω του χαμηλού αριθμού κρουσμάτων θα μπορούσε να προβεί σε μια παρόμοια απόφαση? Ξέρετε, βλέπουμε πολλές χώρες που να έχουν παρόμοια πορεία, οι οποίες έχουν κατά κάποιο τρόπο επιβραδύνει την εξάπλωση της νόσης στο γενικό πληθυσμό, η καμπύλη έχει επιπεδωθεί, μειώνονται οι αριθμοί κρουσμάτων νοσηλευωμένων και διασωληνωμένων και θανάτων, και για άλλοτε άλλους λόγους μπορεί να ακούσουμε και τέτοιες ανακοινώσεις ότι τέλειωσε η πανδημία ή έληξε η πανδημία στη χώρα μας. Νομίζω είναι πρόωρο, εξήγησα χτες τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Σίγουρα η πρώτη φάση έχει υποχωρήσει. Το πρώτο κύμα της επιδημίας στην πατρίδα μας έχει υποχωρήσει. Έχουμε μικρή διασπορά στο γενικό πληθυσμό, αλλά ταυτόχρονα έχουμε τοπικές επιδημίες, στις οποίες όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Οι φίλοι μας, οι Ρωμά, τους οποίους συνδεθήκαμε μόνο με μία παρουσία, πρέπει να μας βοηθήσουν να τελειώσει αυτή η ιστορία στη Νέα Σμύρνη. Όπου αλλού εμφανίζονται τέτοιες ιστορίες, πρέπει να μας βοηθάει ο κόσμος να τελειώνει, να συμμετέχουμε όλοι στην προσπάθεια, ώστε να περιορίζεται η επιδημία και να παραμένουμε σε αυτό το καλό επίπεδο. Σίγουρα δεν τέλειωσε. Γιατί δεν τέλειωσε? Γιατί ο ιός υπάρχει. Και γι' αυτό οι φίλοι Σλοβαίνοι εξακολουθούν να τηρούν τα μέτρα, τις αποστάσεις. Θα σας θυμίσω το Γουχάν, το οποίο 12 εβδομάδες ήταν σε lockdown. 12 εβδομάδες. Απίστευτος χρόνος. Και τώρα ξαναβλέπουν κλάστρες κρουσμάτων, ξαναβλέπουν επιδημικές εκρήξεις, αμέσως παρεμβαίνουν. Η Σιγκαπούρη ήταν μια από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο, τη δίνανε σαν παράδειγμα. Έφτασε το παράδειγμα που σας περιέγραψα αναλυτικά για να ξαναοδηγήσει σε μια επάνωδο της επιφυλακής, επαγρύπνησης, περιοριστικά μέτρα σε κάποιους χώρους. Πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τον ιό. Το ότι λύγει μια φάση δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Μερικοί προβλέπουν δεύτερη, ίσως και χειρότερη φάση, ανάλογα με το επίπεδο ανοσίας του πληθυσμού, ανάλογα με τα μέτρα. Θεωρώ ότι όλα πρέπει να γίνονται με ένα στόχο. Ο στόχος είναι να παραμένει η επιδημία σε χαμηλά επίπεδα, να μην υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας, να μπορούμε να ελέγξουμε, να ιχνηλατήσουμε, να απομονώσουμε τα περιστατικά που είναι θετικά, να τους δώσουμε έγκαιρα θεραπεία και να βλέπουμε την πορεία στη χώρα.
και αν χρειαστεί να παρέμβει κάποιος, παρεμβαίνει. Νομίζω η παρέμβαση αυτή τη στιγμή δεν συζητιέται ευρέως ποια θα είναι και πώς θα είναι, γιατί ο κόσμος πραγματικά υπέφερε σε αυτό το πρώτο απαγορευτικό. Νομίζω ότι όσο πιο επιφυλακή διατηρούμε, όσο πιο καλά τηρούμε τα μέτρα, και εγώ λέω ας είμαστε 60%, 70%, ας φτάσουμε σε τέτοια νούμερα συμμόρφωσης. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε στο 100%. Θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια καλή εικόνα, ώστε ο ιός να υπάρχει σε χαμηλά επίπεδα, εμείς να τον καταπολεμούμε πολύ πιο εύκολα όταν βγαίνει στην επιφάνεια και να κρατάμε μια καλή εικόνα σαν χώρα, σαν λαός, σαν Ευρώπη γενικότερα, έως ότι έρθει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε πολύ καιρό ακόμα με αυτό τον ιό, με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Η επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 18:00 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.